Η χαρούμενη γιαγιά. Μια φορά και έναν καιρό, μεταξύ των γιαγιάδων, ήταν μία η οποία ήταν πολύ χαρούμενη. Και παρότι είχε πολύ λίγα για να την κάνουν χαρούμενη, ήξερε ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι που το κάνεις είτε με χαμόγελο, είτε με στεναχώρια. Εκείνη επέλεξε το πρώτο. Γεια σου, Πρισσίλα, καλή μου. Πώς είσαι σήμερα, λοιπόν? Αχ, λοιπόν, έχω τόσες πολλές δουλειές να κάνω σήμερα στο σπίτι. Ήρεμα, ήρεμα. Μην ανησυχείς τόσο. Πες μου αν θες βοήθεια. Α, εσύ είσαι η καλύτερη. Ναι, η γυναίκα έβγαζε τα προστοζήν με το να κάνει δουλειές για τους γείτονες. Σε αντάλλαγμα της έδιναν φαΐ, ίσως ένα πιάτο σούπας ή κάποια φορά και λίγα χρήματα. Είχε καλή ζωή και η γριά γυναίκα ποτέ δεν βρήκε λόγο για να παραπονεθεί. Αλλά αναρωτιέστε τι ενδιαφέρον έχει η ζωή της και η ιστορία, σωστά? Λοιπόν, εδώ είναι που γίνεται ενδιαφέρον, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ο χειμώνας έρχεται. Πρέπει να πάω να μαζέψω ξύλα, ώστε να μην κρυώσω με τα κρύα. Εκείνη τη μέρα, η γριά γυναίκα ξεκίνησε για το δάσος, προχωρώντας χαρούμενα και τραγουδώντας έναν ωραίο σκοπό. Λα 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 λα. Ξαφνικά, βρέθηκε μπροστά από μια τρύπα και μέσα είδε ένα μεγάλο καφέ δοχείο. Λοιπόν, λοιπόν, τι είναι αυτό? Ποιος μπορεί να το άφησε αυτό στην τρύπα? Σε ποιον ανήκει άραγε? Η γυναίκα περίμενε, κοιτάζοντας τριγύρω, μήπως και το ζητήσει κάποιος. Αλλά κανείς δεν ήρθε. Μπορεί απλώς να το πετάξανε. Λοιπόν, τα σκουπίδια ενός είναι θησαυρός για κάποιον άλλον. Αυτό το δοχείο θα είναι ωραίο με ένα λουλούδι στο σπίτι μου. Μα κοίτα, κοίτα εδώ, είναι απίστευτο. Είναι γεμάτο χρυσά νομίσματα. Μα τι τύχη. Είμαι πλούσια, πολύ πλούσια. Είμαι πλούσια, πολύ πλούσια. Πλου, 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 πολύ πλούσια. Η γυναίκα προσπάθησε να σηκώσει το δοχείο, αλλά ήταν πολύ βαρύ. Μετά από σκέψη, δεν έβρισκε καλύτερο τρόπο από το να το σύρει πίσω της σαν καροτσάκι. Δεν θα το μάθουν. Θα αφήσω και σε αυτούς όμως ένα νόμισμα και θα χαρούν, το ξέρω. Αγοράσω ένα μεγάλο σπίτι και θα κάθομαι στο τζάκι με ένα τζάι και δεν θα δουλεύω σαν βασίλισσα. Ω, πόσο ωραία θα είναι να κάθομαι αναπαυτικά σε μια καρέκλα. Πάντα ήθελα μια καρέκλα για μένα. Θεούλη μου, τι τύχη είναι αυτή. Είμαι πλούσιο. Η γυναίκα έσερνε το δοχείο για ώρα και είχε κουραστεί. Και τότε σταμάτησε για λίγο και γύρισε να δει τον θησαυρό. Και τι έκπληξη! Δεν ήταν δοχείο με χρυσάφι. Το δοχείο ήταν γεμάτο με ασήμι. Τι? Ω, μα είμαι ανόητη! Όλη αυτή την ώρα νόμιζα ότι ήταν γεμάτο με χρυσάφι. Μάλλον ονειρευόμουνα. Αλλά είμαι και τυχερή. Το ασήμι έχει και αυτό τα καλά του. Το κρατάς εύκολα και δεν τραβάει την προσοχή. Ίσως το σπίτι δεν θα είναι τόσο μεγάλο. Αλλά και πάλι θα έχω μια καρέκλα και θα πίνω τσάι. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε πάλι με καινούρια σχέδια και ένιωθε το ίδιο πλούσια. Όταν όμως κουράστηκε πάλι, σταμάτησε και κοίταξε για να ελέγξει αν ο θησαυρός ήταν ασφαλής. Αλλά τώρα, αντί για ασήμι, είδε σίδερο. Πώς? Ω, είμαι ανόητη. Όλη αυτή την ώρα νόμιζα ότι είχα ασήμι. Μάλλον ονειρευόμουν πάλι. Κι αυτό όμως είναι τύχη. Μπορώ να πουλήσω το σίδερο και να πάρω λεφτά.
Και το καλό είναι ότι δεν θα χρειάζεται να έχω κάτι κρυφό. Φυσικά, δεν θα μπορώ να αγοράσω σπίτι, αλλά θα μπορώ να αγοράσω ένα τζάκι και μια καρέκλα για να πίνω τσάι. Α, να κάθομαι στο τζάκι με το τσάι μου. Αυτή είναι ζωή. Και έτσι ξεκίνησε και πάλι, σκεφτόμενη τι θα μπορούσε να κάνει με τα χρήματα, μέχρι που κουράστηκε και πάλι. Αυτή τη φορά δεν είδε σίδερο, αλλά μια μεγάλη πέτρα. Θεέ μου, θεούλη μου, μα τι βλέπω τώρα! Είμαι τυχερή! Η πιο τυχερή από όλους! Όλος ο χρυσός και το ασήμι και τα λεφτά θα μου φέρναν πονοκέφαλο! Αλλά αυτό, αυτό είναι τέλειο! Πάντα ήθελα μια τέτοια πέτρα για να κρατάει την πόρτα ανοιχτή! Μου έλυσε το πρόβλημα! Πολύ τυχερή! Και έτσι ξεκίνησε γοργά για να δοκιμάσει την πέτρα στην πόρτα της. Κατέβηκε το λόφο βιαστικά, μέχρι που έφτασε στο σπίτι. Όπως πήγε να σηκώσει την πέτρα για να τη δοκιμάσει, είδε με έκπληξη ότι η πέτρα είχε γίνει πολύ μεγαλύτερη. Ω, θεούλη μου, αυτό είναι τέλειο! Θα κάθομαι πάνω της για να πίνω τσάι! Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο! Η πέτρα είναι τέλεια! Α, ναι! Επιτέλους, βρήκα κάθισμα για το τσάι μου! Και πριν προλάβει να σκύψει για να την σηκώσει, η πέτρα έγινε μια μεγάλη μπάλα από φαμφάκι. Και τότε φάνηκαν 4 πόδια, 2 αυτιά και ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που είχε 2 μυτερά δόντια, τα οποία εξήχαν γαμψά πάνω από το στόμα του. Τα μάτια του ήταν κόκκινα και τα φρύδια του μακριά. Αυτό ήταν το Βαμβακερόκτινος. Α, Θεέ μου, θεούλη μου, μα τι βλέπω! Εσύ είσαι αξιοαγάπητος! Έχω ένα κατοικίδιο! Χα, πώς? Έλα μέσα, μικρούλη! Μα τι ζώη άνθρωπος είσαι! Πήγα να σε δελεάσω με χρυσό, μετά με ασήμι, μετά το άλλαξα και το έκανα σίδερα και μετά πέτρα! Και εσύ ήσουν χαρούμενη κάθε φορά. Και τώρα βλέπεις το τρομακτικό πρόσωπό μου και με λες αξιαγάπητο. Ναι, φυσικά, αφού είσαι. Δεν μένω ούτε ένα λεπτό εδώ. Γεια! Και λέγοντας αυτό, το βαμβακερό κτίνος έγινε πετελούδα και πέταξε μακριά. Η γριά γυναίκα του κοίταξε και όπως έφυγε σήκωσε τους ώμους της και μπήκε μέσα στο σπίτι. Και καθώς μπήκε στο σπίτι, με έκπληξη, είδε την μεγάλη πέτρα να είναι στο πάτωμα. Τι? Και τότε, καθώς είχε μείνει άναυδη, η πέτρα μεταμορφώθηκε σε μια αναπαυτική καρέκλα. Ω, Θεέ μου, αυτό είναι τέλειο! Α, καλύτερα να φτιάξω λίγο τσάι! Θεούλη μου, το κομμάτι σίδερο! Θα το πουλήσω αύριο κιόλας! Θεούλη μου, τι τύχη είναι αυτή! Ω, πόσο χαρούμενη ήταν η γριά γυναίκα! Μέσα στη χαρά της στριφογύρισε και με έκπληξη είδε το δοχείο με χρυσάφι! Το χρυσάφι και το ασήμι και το σίδερο και η καρέκλα. Ω, Θεέ μου, Θεούλη μου! Η γριά γυναίκα ήταν χαρούμενη όπως ήταν πάντα. Και όπως φαντάζεστε, δεν έγινε καθόλου άπλιστη. Και στα κρυφά μοιράστηκε το θησαυρό της με τους γείτονες. Και όλοι ήταν χαρούμενοι και ιδιαίτερα η γριά γυναίκα που μας δίδαξε ότι για να είσαι ικανοποιημένος πρέπει να μάθεις ότι στις απογοητεύσεις μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες και να βλέπουμε τα πράγματα με άλλη οπτική. Και έτσι δεν θα είσαι ποτέ στενοχωρημένος.